Σε ηλικία 81 ετών έφυγε από τη ζωή ο ιδιαίτερα αγαπητός Μανώλης Νινιράκης, που για πολλές δεκαετίες κρατούσε ζωντανή την τέχνη της κατασκευής των στιβανιών. Η καρδιά του τον πρόδωσε μετά από 15ήμερη νοσηλεία και πριν προλάβει να μπει στο χειρουργείο, βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένεια και τους οικείους του. Ο Μανώλης Νινιράκης γεννήθηκε στα Μούλια και κατοικούσε στην Αγία Βαρβάρα. Από τα 12 του χρόνια δημιουργούσε με μεράκι κριτικά στιβάνια. Ο ίδιος είχε μιλήσει για την τέχνη του στη Φωτεινή Μαυροματάκη, που τον επισκέφτηκε στο εργαστήριό του. Με το δημοτικό, τότε δεν είχαμε μεγάλες επιλογές. Τα φτωχά παιδιά πηγαίναν σε τέχνες. Και όσοι είχαν λεφτά προχωρούσαν και πηγαίναν σε σχολές. Εμείς λοιπόν δεν είχαμε και απασχοληθήκαμε με αυτή τη δουλειά. Τα στιβάνια του έγιναν ξακουστά σε όλο τον κόσμο, με παραγγελίες να φτάνουν από Ευρώπη, Αμερική και Αυστραλία. Τώρα βέβαια έχουμε πιο πολλές δυσκολίες, γιατί ο κόσμος δεν έχει χρήματα για να κάνει τα στιβάνια αυτά. Τότε δεν υπήρχαν τα έτοιμα αυτά που... και κάθε χωριό είχε από 4-5 ζαγκάρδες περίπου. Τώρα βέβαια έχουμε λιγοστέψει. Πάρα πολύ. Το τελευταίο αντίο στο Μανώλη Νινιράκη είπαν σήμερα συγγενείς και φίλοι στην Αγία Βαρβάρα, όπου τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία.